κύριος Κεφαλογιάννης, για να συζητήσουμε για αυτά τα μέτρα. Καλησπέρα σας, καλό μήνα. Καλό μήνα, καλό μήνα στους ακροατές μας. Τι περιλαμβάνουν αυτές οι προτάσεις σε μια δύσκολη συγκυρία γενικότερα για την Ευρώπη, που βρίσκει όμως στα σχοινιά τους ίδιους τους παραγωγούς? Κοιτάξτε, η γενική πολιτική ήταν η πολιτική που έσωσε την Ευρώπη από την πείνα μετά την κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο για την Ελλάδα. Είναι η πιο επιτυχημένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η πολιτική η οποία δαπανούσε το 75% όταν ξεκίνησε του κοινοτικού προϋπολογισμού. Σήμερα δαπανά γύρω στο 30 με 35% των χρημάτων που εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα κράτη-μέλη. Αναφέρεται σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα και ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Και μέσα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, αν δεν εξασφαλίσουμε την τροφική αλυσίδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα ζήσουμε πορτοφανείς καταστάσεις που ζήσαμε στο Μεσοπόλεμο και σε άλλες κρίσιμες περιόδους. Αυτό που ζητάμε ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και αυτή τη συζήτηση κάνουμε, έστω και διαδικτυακά σε αυτό το επίπεδο πια, είναι να προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα που γίνεται η συζήτηση για την αλλαγή της κοινής αγροτικής πολιτικής για τα έτη 21-27, να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ασφάλειας των αγροτών, να μπει δηλαδή ένα δίχτυ προστασίας, για να μπορέσουν οι αγρότες απρόσκοπτα να συνεχίσουν το έργο της παραγωγής και να ισχύουν τα εισοδήματά τους. Επίσης ζητάμε ότι σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που έχει αλλάξει όλη την αλυσίδα τροφοδοσίας και εισοδημάτων για τους αγρότες, να δοθούν άμεσα ενισχυμένες προκαταβολές για να μπορεί να ενισχυθεί το εισόδημα. Αυτό σε συνεργασία με αποφάσεις και πρωτοβουλίες εθνικών κυβερνήσεων μπορεί να βάλει μια βάση, ούτως ώστε οι αγρότες την επόμενη μέρα να ξεκινήσουν και για την παραγωγή, αλλά και για να στηρίξουν τις οικογένειες στο εισόδημά τους. Αυτό είναι το νόημα των παρεμβάσεων αυτών και νομίζω ότι θα βρούμε δίκο αότα και σε άλλες παρατάξεις να προχωρήσει μια πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση άμεσα. Εκτιμάτε ότι η εισήγηση αυτή θα γίνει αποδεκτή από την Κομισιόν και κατ' επέκταση να εφαρμοστεί στα εθνικά κράτη? Κοιτάξτε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι το μεγαλύτερο κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρετε ότι συνήθως οι δύο ή οι τρεις από τους μεγάλους θεσμούς προεδρεύονται από στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και ουσιαστικά είναι και στην Προεδρία σήμερα. Ναι, είναι και στην Προεδρία και της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στο δεύτερο μισθό και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά και οι άλλες παρατάξεις, γιατί στο ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει πάντα η συνεργασία των παρατάξεων, ιδιαίτερα των παρατάξεων του Δημοκρατικού Τόξου, αυτά δεν έχουν πολιτικό χρώμα. Απλώς στις διαδικασίες εμείς έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και νομίζω από τη στιγμή που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και είναι προς σωστή κατεύθυνση, και άλλες παρατάξεις θα αναλάβουν ανάλογες πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση και νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης των εισοδημάτων των αγροτών και της αγροτικής παραγωγής γενικότερα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία.